κρίση προκλήθηκε στο Ισραήλ στον απόϊχο της εκεχηρίας που συμφωνήθηκε στη λωρίδα της Γάζας με την μεσολάβηση της Αιγύπτου. Ο Υπουργός Άμυνας Αβιγδόρ Λίμπερμαν ανακοίνωσε την παραίτησή του λίγη ώρα αφότου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου υπεραμείνθηκε της συμφωνίας. Η χθεσινή εκεχηρία σε συνδυασμό με την συμφωνία με την Χαμάς μας παραδίδει στην τρομοκρατία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το περιγράψω αυτό παρά μόνο ως παράδοση στους τρομοκράτες. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή ως κράτος είναι να αγοράζουμε βραχυπρόθεσμη ησυχία, πληρώνοντας ως τίμημα μακροπρόθεσμο κόστος για την εθνική ασφάλεια. Ο Αβιγδόρ Λίμπερμαν είχε εκφράσει την έντονη διαφωνία του απέναντι στην διακοπή των βομβαρδισμών κατά της Χαμάς. Η τελευταία, καθώς και άλλες ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, είχαν εκτοξεύσει περίπου 400 ρουκέτες και όλμους προς το Ισραήλ μέχρι και την επίτευξη της εκεχηρίας. Οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων είναι πλέον σφοδρές μετά τον πόλεμο του 2014. Ο Λίμπερμαν ανακοίνωσε επίσης ότι το κόμμα του εγκαταλείπει τον κυβερνητικό συνασπισμό και ζήτησε από τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου την διεξαγωγή προώρων εκλογών.